Η τηλεόραση ως λέξη καθιερώθηκε, μπήκε στη ζωή μας, αλλά πολλοί δεν ξέρουν το, τι αγώνας έγινε στο παρελθόν, μην τη λέμε τηλεόραση γιατί είναι χαζή λέξη. Δεν είναι όραση, είναι οψία, δηλαδή τηλοψία. Την έλεγαν τηλοψία, διότι δεν βλέπεις το television, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αλλά η λογική δεν επικρατεί. Ε, μερικοί το είπαν και τηλεθέαμα ή τηλεθέαση αλλά η τηλεθέαση είναι τόσο η θέαση της τηλεόρασης όσο και η μεταβίβαση με ηλεκτρομαγνητικά κύματα των εικόνων που πραγματικά η τηλεόραση άλλαξε τη ζωή μας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πολλοί εχθρεύονται την τηλεόραση ενώ την απολαμβάνουν και λένε ότι τη λένε χαζοκούτη. Ε, σας διαβάζω μόνο από εδώ, από τα αγγλικά, πώς λεγόταν η τηλεόραση απαξιωτικά Uh, πολιτιστικό βαρβιτουρικό, cultural barbiturate, η ηλεκτρονική baby sitter, electronic babysitter, γυάλινη θηλή, glass teeth, την αποκαλούν οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί. Και η λέξη χαζοκούτη υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Στα αγγλικά είναι το Google or η idiot box, αλλά ας αφήσουμε την κρίνια. Η τηλεόραση είναι το καλύτερο ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. Δεν φταίνε φυσικά οι τηλεοπτικές εκπομπές, εμείς πρέπει να επιλέγουμε το σωστό, διότι παρακολουθεί τι κάνουν. Και αυτό που με συγκλώνησε όταν το πρωτοδιάβασα ήδη το 1969 ε, στο New York Times, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, είναι ο Κλειβ Μπάρνς, είπε το περίφημο, σας το διαβάζω όπως είναι εδώ γραμμένο. Το μεταφράζω από τα αγγλικά. Η τηλεόραση είναι η πρώτη πραγματικά δημοκρατική κουλτούρα που είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους και διέπεται εξ ολοκλήρου από αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Ακούστε όμως πώς τελειώνει. Το πιο τρομακτικό πράγμα είναι αυτό που θέλουν στα αλήθεια οι άνθρωποι. Η τηλεόραση λοιπόν είναι δώρο Θεού είναι ομορφιά αρκεί να ξέρουμε να αξιοποιήσουμε τις ωραίες εκπομπές της.